Το νέο γιγαντιαίο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, κόστος 10,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, είναι και επίσημα το τρίτο αεροδρόμιο της πόλης. Με 5 διαθέσιμους προορισμούς ως τα τέλη Δεκεμβρίου, το έργο που είχε οραματιστεί ο Ρετζέπ Ταγί Περντογάν πήρε σάρκα και οστά. Στόχος του Τούρκου Προέδρου είναι να μετατρέψει την Κωνσταντινούπολη σε παγκόσμιο ταξιδιωτικό κόμβο. Με 3 πλέον διεθνή αεροδρόμια, το όραμα του Ερντογάν δεν φαίνεται να απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Όλες οι εγκαταστάσεις του νέου αερολιμένου αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το 2028 και ως τότε περίπου 90 εκατομμύρια επιβάτες θα εξυπηρετούνται κάθε χρόνο. Με την ολοκλήρωσή του θα φτάσει 3 φορές το μέγεθος του Ατατούρκ. Παρ' όλα αυτά, έντονη κριτική έχει ασκηθεί για τη συμπεριφορά απέναντι στους εργάτες, οι οποίοι μόλις τον περασμένο μήνα είχαν αποχωρήσει από το εργοτάξιο διαμαρτυρόμενοι για τις άθλιες συνθήκες εργασίας.